Σε μια άλλη ανέφλεκτη περίοδο καλείται να αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών ο Νίκος Δένδιας. Η χρονική συγκυρία δεν αφήνει κανένα περιθώριο για εφησυχασμό. Η κυβέρνηση Ερντογάν τον περιμένει ήδη στη γωνία με δύο γεωτρύπανα πέριξ της Κύπρου και αναγεννημένες διεκδικήσεις στο Αιγαίο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα στο Euronews, ο Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε στην στάση της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Δεν έχουμε κανένα επιλογή στάσης. Εμείς πάντα επιδιώκουμε και θέλουμε τη συνεννόηση για λίγη γειτονία. Αυτή είναι η θέση μας στην εξωτερική πολιτική. Αλλά από την άλλη, δεν έχουμε και καμία δυνατότητα να εκχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Καμία ελληνική κυβέρνηση, πόσο μάλλον η δική μας, δεν μπορεί να παραλάβει 10 και να παραδώσει 9. Άρα η θέση μας είναι ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, η επιδίωξη της καλής γειτονίας, αλλά και η απόλυτη προστασία των εθνικών δικαιωμάτων. Η Κυπριακή ΑΟΣ είναι η ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η Τουρκία να αντιληφθεί ότι η Κύπρος είναι ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κυρίαρχο κράτος και να φερθεί όπως φέρεται κανείς απέναντι σε ένα κυρίαρχο κράτος. Τελικά θέλω να σας πω ότι μια κακή συμπεριφορά, μια συμπεριφορά πέραν του διεθνούς δικαίου, δεν βοηθάει ούτε την Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να συνηθίσει να γίνει ένας σύγχρονος σοβαρός παίκτης, όχι ένα άτακτο παιδί στην Ανατολική Μεσόγειο. Από το τιμόνι του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας θα κληθεί να χειριστεί την Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία έχει μάλιστα χαρακτηρίσει λανθασμένη από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Οι Πρέσπες έχουν προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Τα έχουμε υπογραμμίσει, προειδοποιήσαμε την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα λειτουργήσουμε στο πλαίσιο της Συμφωνίας για να τη βελτιώσουμε. Και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου, στο οποίο τα Σκόπια θέλουν να μπουν και να αποτελέσουν μέρος, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα, να κρατήσουμε τα καλά μέρη, να βελτιώσουμε τα προβληματικά τμήματα. Άλλες εκκρεμότητες είναι η Συμφωνία Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών με την Αλβανία, τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ο στρατηγικός διάλογος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.